Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό που μας αξιώνει και σήμερα να είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία προσπαθούμε, μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού, να σχολιάζουμε όλα τα ζητήματα και τα θέματα που σας απασχολούν και μας στέλνετε με email στην διεύθυνση που τώρα αναγράφετε στις οθόνες σας. Θέλουμε μια φορά ακόμη να επιμείνουμε ότι ποτέ δεν διεκδικήσαμε την αυθεντία στην ερμηνεία των γραφών, ούτε ποτέ θεωρήσαμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε διδάσκαλοι, καθηγητές, θεολόγοι, αλλά το μόνο το οποίο πιστεύουμε για τους εαυτούς μας και είμαστε βαθιά πεπισμένοι γι' αυτό, ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, που μαθητεύουμε μαζί με σας, μέσα από το Λόγο του Θεού, για όλα τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν και σας απασχολούν στην καθημερινότητά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα αρχίσουμε με έναν ανώνυμο ο οποίος μας γράφει. Καλησπέρα σας. Ο Κύριος να ευλογήσει όλα τα αδέλφια που κοπιάζετε σε αυτό το έργο και να σας δίνει δύναμη να το συνεχίσετε. Θα ήθελα να μου εξηγήσετε με τη χάρη του Θεού πώς ο Απόστολος Παύλος νιώθει πρώτος των αμαρτωλών Α Τιμόθεος Α15 πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ, ενώ η συνείδησή του δεν την ελέγχει σε τίποτα, όπως είναι γραμμένο Κορινθίους, Α Κορινθίους Δέλτα 4, διότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν, πλην με τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, αλλά ολοκλήνομαι είναι ο Κύριος. Δεύτερη ερώτηση. Το βάφτισμα που συνέχισε να κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αφού φανέρωσε τον Χριστό ήταν βάφτισμα μετανοίας ή σωτηρίας? Γιατί δεν έγινε και ο ίδιος μαθητής του Χριστού ώστε να βαφτίζει μαζί του, ή έστω γιατί δεν αποσύρθηκε αφού η αποστολή του ολοκληρώθηκε? Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, αγαπητέ φίλε μας ανώνυμε, να αρχίσουμε με την πρώτη σου ερώτηση. Πράγματι είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο την πρώτη και στο 15 εδάφιο, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Πρέπει όμως για να το δούμε αυτό να διαβάσουμε από το 12 εδάφιο. Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντέ με Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών ότι ενέκρινε πιστόν και έταξε εις την διακονίαν εμέ τον πρώτερον όντα βλάσφημο και διώχτηκε βριστήν. Ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξε εν απιστία. Αλλά υπέρ επερίσευσε η χάρη του Κυρίου ημών με τα πίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησού. Και συνεχίζει. Πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε εις τον κόσμο για να σώσει τους αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος είμαι εγώ. Ήλθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Τώρα είναι σωσμένος ο Απόστολος Παύλος. Δεν μιλάει τώρα που είναι σωσμένος, ήλθε για να σώσει, άρα μιλάει για τον εαυτό του πριν τη σωτηρία του, που όπως ομολογεί ο ίδιος ήταν βλάσφημος, διώκτης και υβριστής. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ταλαιπώρησε πάρα πολύ στα χρόνια του, στην περίοδο αυτή της νεότητός του, ταλαιπώρησε πάρα πολύ με την εξουσία που είχε από τους Φαρισαίους, τους Αρχιερείς και τους Γραμματείς, τους χριστιανούς όλους. Γι' αυτόν τον Παύλο μιλάει, τον Σαούλ θα έλεγα εγώ καλύτερα, μιλάει ότι είναι ο πρώτος, ο μεγαλύτερος, ο πρώτος των αμαρτωλών. Και δεν μιλάει για κανένα τρόπο τώρα που αναγεννήθηκε, που ο Θεός τον ελευθέρωσε, τον αναγέννησε, τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο και ακόμη πολύ περισσότερο τον εμπιστεύθηκε, του έδωσε διακονία, τον έκαμε Απόστολο, διδάσκαλο των εθνών και Ευαγγελιστή. Άρα λοιπόν
Ναι, ήταν ο πρώτος των αμαρτωλών, γιατί ήταν υβριστής, βλάσφημος και διώκτης της Εκκλησίας. Τώρα όμως, στη συνέχεια, λέει στην επιστολή του προς Κορινθίους, στην πρώτη, στο τέταρτο εδάφιο, διαβάζω από το πρώτο εδάφιο, ούτως ας μας θεωρεί πάσα άνθρωπος εμάς, ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν ζητείτε μεταξύ των οικονόμων να ευρεθεί έκαστος πιστός. Ομολογεί λοιπόν ότι έτσι πρέπει να τους θεωρεί κάθε ένας άνθρωπος που βλέπει τον Απόστολο Παύλο και άλλους τους άλλους Αποστόλους, πρώτον ως υπηρέτες του Χριστού και δεύτερον ως οικονόμους διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού. Εκείνο δε που απαιτείται μεταξύ των οικονόμων των διαχειριστών είναι να βρίσκεται κάθε ένας από αυτούς έμπιστος, αξιόπιστος δούλος του Θεού, πιστός δούλος του Θεού. Άρα λοιπόν, για τον εαυτό του και όχι μόνο, ο Απόστολος Παύλος λέει ότι έτσι πρέπει να μας θεωρείτε, έτσι πρέπει να μας βλέπετε, σαν όχι τίποτα περισσότερο, τίποτα μεγαλύτερο, αλλά σαν υπηρέτες του Χριστού, αλλού λέει μάλιστα και υπηρέτες της Εκκλησίας, και σαν διαχειριστές που να διαχειριζόμεθα τα μυστήρια του Θεού. Εκείνο όμως που απαιτείται από αυτούς τους ανθρώπους, τους υπηρέτες του Χριστού και τους διαχειριστές των μυστηρίων του Θεού, είναι κάθε ένας ξεχωριστά από αυτούς να βρίσκεται, να φανερώνεται ότι είναι έμπιστος, πιστός, αξιόπιστος ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. «Είσαι με ελάχιστον είναι να ανακριθώ ηφημών». Θεωρώ πολύ μικρό, ασήμαντο να με δικάσετε, να με ανακρίνετε. Ούτε από ανθρωπίνης κρίσεως, ούτε σε δικαστήριο ακόμη. Το θεωρώ ότι είναι ασήμαντο αυτό. Άλλωστε, ούτε εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να το δικάσω, δεν μπορώ να κρίνω τον εαυτό μου. Γιατί? Διότι, αν και η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν, και εδώ να διακρίνουμε τι είναι η συνείδηση. Η συνείδηση, λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εβραίους, ότι, μάλιστα να το διαβάσω από μέσα, διαβάζω από το θήτα κεφάλαιο και από το 14 εδάφιο. Πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε τον εαυτό του άμαμον εις τον Θεόν, θέλει καθαρίσει τη συνείδησή σας από νεκρών έργων εις το να λατρεύετε το ζώντα Θεό. Συνείδηση είναι λοιπόν το παρελθόν μας. Είναι αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι οι ερηνίες, οι τύψεις. Σε τι μας ελέγχει η συνείδηση, σε αυτά που έχουμε κάνει. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας, που μας ελέγχει για αυτά που έχουμε κάνει. Η συνείδηση δεν καθαρίζεται του ανθρώπου, παρά μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Εάν μάλιστα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, χάσουμε την αγαθή μας συνείδηση, όπως τινές αποβαλώντες την αγαθή του συνείδηση, εναβάγησαν εις την πίστη. Η συνείδηση λοιπόν χάνεται, ακόμη και καυτηριάζεται. Αυτή η φωνή του Θεού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, από νεκρών έργων, ενεργοποιείται, ελέγχει τον άνθρωπο και τον φέρνει σε μετάνοια. Είναι η χάρις του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, πιστούς και απίστους. Άλλο είναι η καρδιά. Η καρδιά είναι η πρόθεση που επίσης πρέπει να είναι καθαρή και επίσης καθαρίζεται με το αίμα του Χριστού. Η καρδιά μας περιέχει τις βουλές μας, τις επιθυμίες μας, τις προθέσεις μας, την κατάστασή μας, τη στιγμή εκείνης, πίκρα, στενοχώρια, θλίψη, θυμό, αγριάδα, κακία, φθόνο, φιλονικία. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην καρδιά μας, που μολύνουν την καρδιά μας και τον εαυτό μας. Και η καρδιά μας καθαρίζεται, που απαιτείται μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Όταν λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν, δεν έχω κάνει τίποτα που να με ελέγχει
ότι δεν το έκανα καλά ή ότι έχω αμαρτήσει. Αλλά όμως συνεχίζει. Με αυτό όμως δεν είμαι απόλυτα βέβαιος. Δεν βεβαιώνεται μέσα μου ότι με αυτό το χαρακτηριστικό, δηλαδή να μην με ελέγχει η συνείδησή μου, ότι είμαι δίκαιος. Γιατί εκείνος τελικά που με κρίνει είναι ο Θεός. Στο Θεό θα δώσω λόγο και μάλιστα στο Χριστό θα δώσω λόγο. Ο Κύριος είναι αυτός που με κρίνει. Ώστε γι' αυτό κι εσείς μην κρίνετε τίποτα προκαιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος. Μην κρίνετε κανέναν. Μην κρίνετε ποτέ. Για τίποτα κανέναν πριν να έρθει ο Κύριος. Γιατί η κρίση σας δεν θα είναι δικαία. Δικαία κρίση μόνο ο δίκαιος κριτής θα κάνει. Γι' αυτό μην κρίνετε μηδέν προκαιρού μέχρι να έρθει ο Κύριος, ο οποίος τι θα κάνει και πώς θα κρίνει. Θέλει φέρει στο φως τα κρυπτά του σκότους. Να λοιπόν τι θα κάνει. Θα φέρει στο φως όλα αυτά τα οποία κάναμε εν το κρυπτό μέσα στο σκοτάδι. Θα τα φανερώσει γιατί τίποτα από ό,τι είπαμε, σκεφτήκαμε, κάναμε δεν χάνεται. Θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά θα τα φανερώσει ο Θεός μπροστά. Και όχι μόνο αυτά, αλλά θα φανερώσει και τις βουλές και τις επιθυμίες των καρδιών. Με αυτά τα δύο κριτήρια ο Θεός θα κρίνει και τότε ο έπαινος θέλει γίνει σέκαστον από του Θεού. Με αυτά τα δύο κριτήρια θα γίνει κρίση των ανθρώπων. Δηλαδή με τις αμαρτίες μας, με τα λάθη μας, με τα κρυπτά του σκότους πρώτον και με τις επιθυμίες των καρδιών μας. Με αυτά θα κριθούμε. Με αυτά θα μας ανταποδώσει στο βήμα του Χριστού, αν μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε, σε κάθε έναν κατά τα έργα μας. Όμως μας δίδεται η ευκαιρία, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να μετανοήσουμε για όλα αυτά τα κρυπτά του σκότους, να μετανοήσουμε και για όλες τις βουλές της καρδιάς μας που δεν αρέσουν στο Θεό, να τα εξομολογηθούμε στον Κύριο, να ζητήσουμε το αίμα του Χριστού να τα καθαρίσει και να τα βγάλει από πάνω μας και να τα ρίξει στα βάθη των θαλασσών, ώστε όταν θα βρεθούμε Θεού θέλοντος εκείνη την ημέρα στο βήμα του Χριστού να μην υπάρχουν κρυπτά του σκότους που θα μας καταδικάζουν, θα μας ελέγχουν και να μην υπάρχουν και επιθυμίες της καρδιάς μας αντίθετες από το θέλημα του Θεού που θα μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και κάθε μέρα και κάθε μέρα καθώς ονομάζεται το σήμερα, να μετανοούμε, να εξομολογούμεθα τα κρυπτά του σκότους μας, τις κακές επιθυμίες της καρδιάς μας, να τις φέρουμε ενώπιον του Θεού, ώστε το αίμα του Χριστού να μας καθαρίζει και Άγιοι, ευλογημένοι, καρποφόροι, να βρεθούμε εκείνη την μέρα μπροστά στο βήμα του Χριστού. Η απάντηση λοιπόν για σένα αγαπητέ φίλε είναι ότι όταν λέει ότι ήμουν πρώτος των αμαρτωλών εννοούσε για το παρελθόν του και όταν λέει η συνείδησή μου δεν με λέγει σου δεν σημαίνει ότι έχει μετανοήσει, έχει εξομολογηθεί όλα τα λάθη του, όλα τα κρυπτά του σκότους της ζωής του. Έτσι δεν υπάρχει τίποτα για τον οποίο να το ελέγχει η καρδιά του. Παρόλα αυτά δεν αισθάνεται ότι είναι δικαιωμένος, γιατί ξέρει ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος γνωρίζει τα βάθη της καρδιάς των ανθρώπων, τα βάθη της συνείδησης των ανθρώπων, ξέρει τις λεπτομέρειες, ξέρει όλα τα κρυπτά μας και ξέρει και όλες τις βουλές της καρδιάς μας. Η επιθυμία του λοιπόν του Αποστόλου Παύλου και μέσω αυτού όλων ημών είναι το αίμα του Χριστού να καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Είτε διαπραχθήσεις, είτε η πρόθεσης να διαπραχθεί. Ο Θεός να μας φυλάει και να μας ευλογεί αγαπητέ μου φίλε. Συνεχίζουμε στη δεύτερη σου ερώτηση. Το βάπτισμα που συνέχισε να κάνει ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αφού φανέρωσε το Χριστό ήταν βάπτισμα μετανοίας ή σωτηρίας, γιατί δεν έγινε και ο ίδιος μαθητής του Χριστού ώστε να βαφτίζει μαζί του ή έστω γιατί δεν αποσύρθηκε ή αφού η αποστολή του ολοκληρώθηκε.
Σαφώς το βάφτισμα του Ιωάννου είναι βάφτισμα μετανοίας, καθώς προσκαλούσε όλους τους ανθρώπους φωνάζοντας «Μετανοείτε διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και κάμνετε καρπούς αξίους μετανοίας». Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ο Κύριος ο Θεός έφερε για να προετοιμάσει την οδόν του Ιησού Χριστού, καθώς ο ίδιος ομολογεί «Ήρθα για να ετοιμάσω την οδό». Μάλιστα, όταν βάφτιζε ο Ιωάννης και έμαθε ότι ταυτόχρονα βαφτίζει και ο Ιησούς και μάλιστα πολύ περισσότερους, κατάλαβε ο Ιωάννης ότι και ήξερε εξ αποκαλύψεως Θεού ότι αυτός ο Ιησούς ο Ναζωραίος είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και είναι αυτός ο Υιός του Θεού, γιατί ήρθε το Πνεύμα επ' Αυτόν και έμεινε σε Αυτόν. Αυτό ήταν το σημείο που ο Θεός ο Πατέρας είχε δώσει τον Ιωάννη. Σ' όποιον δεις το Πνεύμα το Άγιο να έλθει σε Αυτόν και να μείνει σε Αυτόν, να το διαβάσω μάλιστα από μέσα, και μαρτύρησε ο Ιωάννης λέγον, διαβάζω από το κεφάλαιο το πρώτο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, και μαρτύρησε ο Ιωάννης ότι είδε το Πνεύμα καταβαίνω ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινε επ' Αυτόν. Και συνεχίζει, και εγώ δεν εγνώριζω αυτόν, αλλά ο πέμψας με δια να βαφτίζω εν ύδατι, εκείνος μη είπεν, ισόντι να είδεις το Πνεύμα καταβαίνουν και μένουν επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και μαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού και είχε ομολογήσει και μαρτυρήσει ότι αυτός είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όταν λοιπόν τον ρώτησαν οι μαθητές του Ιωάννου λέγοντας «Εκείνος ο οποίος ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου στον οποίο εσύ μαρτύρησες, ειδού ούτως βαφτίζει και πάντες πλέον έρχονται προς Αυτόν». Και ο Ιωάννης επεκρίθηκε «Δεν δίνεται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, αν δεν είναι δεδομένον σε Αυτόν εκ των ουρανού, εκ του ουρανού. Εσείς είστε οι μαρτυρές μου ότι είπα, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά εγώ ήμουν επεσταλμένος έμπροσθεν αυτού. Αυτός έχει την νύμφη και είναι ο νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου εγώ, ο ιστάμενος και ακούων αυτόν χέρι κάθε υπερβολή για τη φωνή του νυμφίου. Αυτή λοιπόν είναι η χαρά η δική μου, να χαίρομαι στη φωνή του νυμφίου και αυτή η χαρά επληρώθη σε με, εξεπληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε πρέπει να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Αυτός που είναι εκ της γης, εκ της γης είναι και εκ της γης λαλεί. Ο αυτός που έρχεται από τον ουρανό είναι υπεράνω πάντων και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε τούτο μαρτύρει». Άρα λοιπόν γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Ιωάννης την αποστολή του, γνωρίζει ποιος είναι και γνωρίζει πάρα πολύ καλά και τον Ιησούν τον Ναζωραίο ότι είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα, γιατί συνεχίζει να βαφτίζει? Γιατί αυτή είναι η αποστολή του. Να βαφτίζει βάφτισμα μετανοίας. Γιατί δεν πηγαίνει να γίνει μαθητής του Χριστού? Γιατί δεν είναι αυτό το έργο του. Οι μαθητές ήταν αυτοί τους οποίους ο Χριστός εξέλεξε. Δεν τον εξέλεξε τον Ιωάννη για μαθητή. Πώς θα πήγαινε? Ο Ιωάννης είχε το δικό του έργο. Ο Ιησούς Χριστός είχε το δικό του έργο, ο Ιωάννης είχε τους δικούς του μαθητές, ο Ιησούς Χριστός είχε τους δικούς του μαθητές. Βεβαίως, πολλοί από τους μαθητάς του Ιωάννου έφευγαν και προσκολώντο στον Ιησούν και γίνοντο μαθητές του Ιησού και αυτό έκαμε τον Ιωάννη να χαίρεται. Ήξερε πάρα πολύ καλά λοιπόν ο Ιωάννης ποιος είναι και ποια είναι η αποστολή του. Και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ιωάννης ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός και ποιος είναι και ποια είναι η αποστολή του. Και ήξερε πάρα πολύ καλά ότι αυτός πρέπει να μικραίνει μέχρι να σβήσει και ο Ιησούς Χριστός πρέπει να αυξάνει μέχρι να μεγαλυνθεί και να δοξαστεί. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ μου φίλε. Συνεχίζουμε τον επόμενο φίλο μας. Σας χαιρετώ, γράφω από την Πολωνία. Θα ήθελα από την αρχή να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να ακούω τα μαθήματά σας από το Λόγο του Θεού. Είμαι συνεχώς έκπληκτος για τον τρόπο της διερμηνίας και ειδικά του Ευαγγελίου. Έχω μία ερώτηση που αφορά τη βίβλο. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφάλαιο 20 και εδάφιο 22-23
γράφει. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Άντινον συγχωρήστε τα σαμαρτίας, είναι συγχωρημένοι σε αυτούς. Άντινον κρατείτε, είναι και κρατημένοι. Πώς διερμηνεύεται αυτό το κομμάτι, τι ήθελε να μας μεταφέρει ο Ιησούς λέγοντας αυτά τα λόγια στους μαθητάς του. Σας ευχαριστώ πολύ, ο αδελφός σας Κόνραντ. Ναι, αγαπητέ μας αδελφέ Κόνραντ, αυτό είναι ένα σοβαρό και θα έλεγα δύσκολο κομμάτι της γραφής. Ας το δούμε όμως από την αρχή. Διαβάζω στο ίδιο κεφάλαιο από το 19 εδάφιο. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης της πρώτης της εβδομάδος, το απόγευμα λοιπόν της Κυριακής της Αναστάσεως, ενώ οι θύρες ήταν κλεισμένε, όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθε ο Ιησούς και στάθη στο μέσο αυτών και λέγει προς αυτούς ειρήνη μην. Και τούτο λοιπόν έδειξε σε αυτούς τα σχήρας και τα σπλευράς αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Εμφανίστηκε λοιπόν το βράδυ και μάλιστα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον το περιγράφει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια ο Λόγος του Θεού, ότι ενώ βρισκόντουσαν εκεί οι μαθητές, είχαν έρθει και οι δύο που επέστρεψαν από Εμαούς, εμφανίστηκε ο Ιησούς Χριστός μέσα με κλεισμένες τις θύρες, μπήκε ξαφνικά μέσα ο ανεστημένος Κύριος και στάθηκε μπροστά τους και τους είπε, αφού στάθηκε μπροστά τους, ειρήνη μην. Διαβάζω από το κατά Λουκάν. Εκείνοι εκπλαγέντες και έμφοβοι γεμονόμενοι ενόμιζαν ότι έβλεπον πνεύμα και είπε προς αυτούς, «Διατί είστε τεταραγμένοι και διατί αναβαίνουν συνεις τας καρδίας σας διαλογισμοί, δέστε τα σχήρας μου και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίστε με και δέστε, διότι πνεύμα καθώς λέγετε εσείς, σάρκα και οστά δεν έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα». Και τούτε λοιπόν έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και τους πόδας. Ενώ δε αυτοί ακόμη πίστουν από τις χαράς και θαύμαζον, είπε προς αυτούς, «Έχετε τι φαγώσιμον εντάφθα». Ιδέ έδωκαν εις αυτόν μέρος, οπτού ηχθείος και κηρύθραν μέλητος, και λαβών ενώπιον αυτών έφαγε. Είπε δε προς αυτούς, «Αυτοί είναι οι λόγοι τους οποίους ελάλησα προς εσάς όταν ήμουν μαζί σας, ότι πρέπει να πληρωθούν όλα τα γεγραμμένα στον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες και τους ψαλμούς περί μου». Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν δια να καταλάβωσι τας γραφάς. Και είπε προς αυτούς ότι ούτως είναι γεγραμμένον και ούτως έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ των νεκρών την τρίτη μέρα. Ο Κύριος μας λοιπόν το βράδυ της ημέρας που αναστήθηκε εμφανίστηκε στους μαθητάς του που ήσαν συγκεντρωμένοι, άλλοι έλεγαν τον είδαν, άλλοι έλεγαν δεν πιστεύουν, άλλοι δεν τον είχαν δει και υπήρχε μία σύγχυση. Όταν εμφανίστηκε όμως μπροστά του, όλοι κατάλαβαν, πίστεψαν, γνώρισαν και πίστεψαν ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος που σταυρώθηκε, που πέθανε και ετάφη τρεις ημέρες, τώρα βρισκόταν μπροστά τους ανεστημένος. Και εκείνη τη στιγμή αναγεννήθηκαν οι μαθητές, καθώς είναι γεγραμμένο στον Απόστολο Πέτρο, στην πρώτη επιστολή του και στο πρώτο κεφάλαιο, «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστός της κατά το πολύ έλεος αυτού αναγέννησεν ημάς της ελπίδαν ζώσαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εις κληρονομίαν άφθαρτον, αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς». Εκείνη τη στιγμή αναγεννήθηκαν όλοι όσοι είδαν και πίστεψαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος. Και με την αναγέννηση έλαβαν και το Πνεύμα το Άγιο. Όχι την πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου, όχι το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίο και Πυρή, αλλά έλαβαν τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο και τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Και γι' αυτό ο Κύριος μας λέγει, ενεφύσισεν εις αυτούς και είπε λάβετε Πνεύμα Άγιο. Είναι η στιγμή της αναγέννησής τους, που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση, όταν λέμε έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το ποτήρι έχει νερό. Ο άνθρωπος έχει Πνεύμα Άγιο. Όταν αναγεννάται γεμίζει με το Πνεύμα το Άγιο. Ποια είναι η διαφορά από το βάφτισμα εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή? Αυτό το ποτήρι γίνεται πηγή ύδατος όντος που ξεχυλίζει.
συνεχίζει να βγάζει συνέχεια νερό. Συνεχίζει να βγάζει συνέχεια νερό. Αυτό είναι το η πλήρωση, το βάφτισμα με Πνεύμα Άγιο, που εκδηλώνεται και το σημείο της πλήρωσης του Πνεύματος του Αγίου, του βαφτίσματος εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή, καθώς είπε και ο Ιησούς ο Ιωάννης, εγώ σας βαφτίζω με εν ύδατι, εκείνος όμως θα σας βαφτίσει εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Το χαρακτηριστικό της βάφτισης εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή και της πλήρωσης εν συνεχεία με Πνεύμα Άγιο είναι το να πηγές ύδατος ζώντος να βγαίνουν από την κοιλιά μας, ξεχυλίζοντας δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, βγαίνουν γλώσσες άγνωστες με δύναμη που δοξάζουν το Θεό. Είναι δηλαδή οι γλώσσες του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό λοιπόν το λάβετε Πνεύμα Άγιο είναι το πνεύμα της αναγέννησης. Και συνεχίζει. Αν την νον προς τους μαθητάς συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, είναι συγχωρημένα εις αυτούς. Εάν τυχόν κρατείτε, είναι και κρατημένα. Εδώ είναι η πληροφόρηση και η διδασκαλία που δίνει ο Χριστός στους μαθητάς, η επίγνωση του θελήματος του Θεού. Εάν δηλαδή σε κάποιον, εάν κάποιος που δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, ένα μικρό παράδειγμα λέω, είναι χωρισμένος και ξαναπαντρευτεί, σε αυτό δεν υπάρχει αμαρτία γιατί δεν ξέρει. Αν όμως έρθει τώρα ο άνθρωπος του Θεού και τον πληροφορήσει ότι όποιος νυμφεύεται και χωρισμένη ή όποιος παντρεμένος ξανά παντρεύεται είναι και γίνεται μιχός, τότε με τη γνώση που του δίνει η αμαρτία του κρατείται. Η γνώση λοιπόν, η μεταφορά της γνώσης, η πληροφόρηση των αληθιών του Ευαγγελίου στον αμαρτωλό τον δένει και του κρατάει τις αμαρτίες. Αν πάλι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι χείρος και ζητήσει να ξαναπαντρευτεί ή φοβάται να ξαναπαντρευτεί, μήπως είναι αμαρτία, βεβαίως όχι και χωρισμένη αλλά ελεύθερη, έρχεται ο άνθρωπος του Θεού και του λέει σύμφωνα με το Λόγο του Θεού είσαι ελεύθερος να ξαναπαντρευτείς. Άρα του αφαιρεί την πρόθεση κατά την άποψη της αγνίας του, της αμαρτίας και είναι ελεύθερος. Με τη γνώση λοιπόν, όχι ότι έχει τη δυνατότητα ο άνθρωπος να συγχωρεί αμαρτίες ή να κρατάει αμαρτίες, μόνο ο Θεός έχει αυτή την εξουσία. Μόνο ο Θεός κρίνει ζώντας και νεκρούς. Μόνο ο Θεός συγχωρεί αμαρτίες. Μόνο ο Θεός δια του Ιησού Χριστού κρατεί αμαρτίες. Αλλά δια της γνώσης που ο Θεός δίνει στους ανθρώπους, αυτός που πληροφορεί και συγκεκριμένα οι Απόστολοι τους ανθρώπους περί του τι είναι αμαρτία και περί το τι δεν είναι αμαρτία, εάν τον πληροφορείς περί το τι είναι αμαρτία κρατούνται οι αμαρτίες του, είναι και κρατημένε, αν τον πληροφορείς ότι δεν είναι αμαρτίες τότε είναι συγκεχωρημένε οι αμαρτίες του. Εάν μάλιστα έχει αμαρτίες και του πει πήγαινε εξομολογήσου στον Χριστό, μετανόησε, ζήτησε το αίμα του Χριστού και το κάνει, τότε συγχωρούνται οι αμαρτίες του. Όχι από αυτόν που δίνει την πληροφορία και τη γνώση, αλλά από αυτόν που έχει την εξουσία να συγχωρεί και να κρατεί τις αμαρτίες. Αυτό λοιπόν το εδάφιο είναι εδάφιο πληροφόρησης για τους ανθρώπους και εξουσίας για τον Χριστό. Πληροφορεί δηλαδή ο άνθρωπος το τι πρόκειται να κάνει ο Χριστός, ο Θεός, σε κάθε περίσταση στη ζωή του κάθε ανθρώπου που έχει άγνοια. Αν μετανοήσεις θα συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου. Εάν επικαλεστείς το όνομα του Χριστού θα σωθείς. Ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Εάν επιμένεις την αμαρτία σου, εάν αμαρτάνεις εκουσίως, εάν δεν θέλεις να συγχωρηθεί, αν δεν θέλεις να μετανοήσεις και να ζητήσεις συγχώρεση από τον Θεό, τότε οι αμαρτίες σου μένουν και μένουν σε αυτόν. Είναι κρατημένες, γιατί πλέον ο άνθρωπος γνωρίζει. Αυτά λοιπόν αγαπητέ μας φίλε Κόντρατ, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για σένα και για την ερώτησή σου και σου ευχόμαστε κάθε ευλογία ουράνια, κάθε ευλογία
εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών στη ζωή σου. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Συνεχίζουμε πάλι με μία ανώνυμη. Γεια σας, είμαι αδελφή, μια αδελφή σχετικά καινούργια στην Εκκλησία του Χριστού μας. Έχω 2 χρόνια. Έχω κάποιες απορίες όσον αφορά την καθημερινή μου ζωή. Γι' αυτό το λόγο σας στέλνω αυτό το email. Όταν γυρνάω από την εργασία μου εξαντλημένη και μόνη στο σπίτι, ανοίγω λίγο την τηλεόραση ή βλέπω κάποια ταινία. Αυτή μου η συνήθεια κάποιες φορές μου στερεί χρόνο από τη μελέτη του Λόγου του Θεού και αυτό το διάστημα προσπαθώ να αποκοπώ από αυτή μου τη συνήθεια. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω κατά πόσον επιτρέπεται στο χριστιανό αρεάκι που να βλέπει κάποια ταινία ή να πηγαίνει στο σινεμά. Σας ερωτώ επειδή θέλω να είμαι σωστή στον Κύριό μου Ιησού. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας και για το χρόνο που αφιερώνετε σε μένα. Ο Θεός να σας ευλογεί. Χαίρομαι για το email που μας έστειλες, αγαπητή μου φίλη. Σου εύχομαι ο Θεός να σε ευλογεί. Βλέπω ότι είσαι ένας άνθρωπος που ενδιαφέρεται για το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Η απάντησή μου είναι ότι ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, ζει στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου. Μπορεί, αν θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Όμως, εκείνο που έχει σημασία είναι να αισθάνεται μέσα του ότι ευαρεστεί τον Θεό. Διαβάζω λοιπόν από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κορινθίους τη Δευτέρα. 5ο κεφάλαιο και 9 εδάφιο. «Όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδημούντες είτε αποδημούντες, να είμεθα ευάρεστης αυτών, διότι πρέπει πάντες να εμφανιστόμεν έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, δια να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος καθά έπραξεν είτε αγαθών είτε κακών». Άρα λοιπόν, μέσα στην προσπάθειά σου, και έχεις αυτή την προσπάθεια αφού ό,τι φαίνεται από αυτά που μας έγραψες, να είσαι ευάρεστη στο Θεό, ο μόνος ο οποίος μπορεί να σου πει ακριβώς μέσα στα βάθη της καρδιάς σου και με ασφάλεια τι πρέπει να κάνεις, είναι ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και θα σου πει και θα σε ενημερώσει. Εγώ τώρα, επειδή με ρωτάς, τι να σου πω? Πήγαινε στο σινεμά ή να σου πω μην πας? Δεν είναι κάτι που μπορώ εγώ να σε κατευθύνω. Να σου πω δες μια ταινία ή μη βλέπεις? Εάν τώρα βέβαια η ταινία που βλέπεις είναι άσεμνη, είναι γεμάτη από αμαρτία, αυτή θα σου πω μη τη βλέπεις. Αν τώρα θέλεις να δεις κάποια για να αφαιρεθείς λίγο, να ξεκουραστείς, κάποια ευχάριστη ταινία, δεν μπορώ να σου πω μη βλέπεις ή μη πηγαίνεις σινεμά. Αλλά ούτε μπορώ να σου πω πήγαινε και καλά κάνεις και βλέπεις. Και εγώ έχω αυτό το ερωτηματικό μέσα στη ζωή μου. Και εγώ κάποιες φορές θέλω. Και όταν λέω και εγώ, δεν εννοώ ότι είμαι καλύτερος από τους άλλους, μη γέννητο. Ομοιοπαθείς είμαστε όλοι μας. Τα ίδια ερωτήματα που έχεις εσύ έχουμε όλοι μας και εγώ και εγώ. Όμως εκείνο που έχει σημασία εν τέλει, αγαπητοί μου φίλοι, που φαίνεται ότι είσαι ειλικρινής και αγαπάς τον Χριστό, είναι ότι κάνεις να χαίρεται ο Θεός. Μη βάζεις πιο πολύ βάρος από αυτό που μπορείς να σηκώσεις. Μη βάζεις μεγαλύτερα, μη σηκώνεις πολύ ψηλά τον πύχη. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού λέει αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης και μετά συνεχίστε να περπατάτε την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στον ουρανό. Ή ακόμη λέει παραστήσατε τα σώματά σας, θυσία ζώσα, Αγία ευάρεστο εις τον Θεό, γιατί αυτό είναι η λογική σας λατρεία, η προσφορά του σώματός σας. Όμως, η απόφαση είναι δική σου. Η φανέρωση του Θεού είναι μπροστά σου. Ζήτησε και θα σου πει ο Θεός. Αν μάλιστα προσεύχεσαι και πληρώνεσαι και με Πνεύμα Άγιο, τότε θα καταλάβεις ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύ καλύτερα και για ξεκούραση
και για απόλαυση στην παρουσία του Θεού, καθώς παίρνουμε από Αυτόν τα πάντα και είμαστε πλήρεις σε Αυτόν κατά το Λόγο Του, παρά από οτιδήποτε άλλο προσφέρει ο κόσμος. Συμπέρασμα. Αποκλείεται να σου πω τι πρέπει να κάνεις. Είσαι παιδί του Θεού, έχεις Πνεύμα Άγιο, ο Θεός θα σε φωτίσει, ο Θεός θα σε οδηγήσει και ο Θεός θα σε αυξάνει πνευματικά. Γιατί ό,τι και να σου πω εγώ, ή θα σου βάλω πολύ βάρος ή θα σε οδηγήσω σε λάθος δρόμο. Ο μόνος ο οποίος ούτε βάρος θα σου βάλει και θα σε οδηγεί στο δρόμο το δικό σου, γιατί για κάθε έναν άνθρωπο, αγαπητοί μου φίλοι και αδελφοί, ο Θεός έχει προσδιορισμένο ένα συγκεκριμένο δρόμο αγιασμού. Καθώς λέγει στην επιστολή προς Εφεσίους, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να το δούμε, στην επιστολή προς Εφεσίους λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο κεφάλαιο δεύτερο, β' και 10 εδάφιο, διότι αυτού του Θεού ποίημα χτίσμα ήμεθα, χτισθέντες εν Χριστώ, οι αναγεννημένοι, χτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα αγαθά, τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσομεν εν αυτής. Έχει λοιπόν μπροστά σου ο Θεός ένα δρόμο που είναι γεμάτος έργα αγαθά. Και αν περπατήσεις σε όλα αυτά, ο μισθός σου θα είναι πλήρης. Γι' αυτό ας εξεχωράζουμε τον καιρό, λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και εσύ και εγώ και όλοι μας, ας εξαγοράζουμε τον καιρό προς το αγαθόν. Άρα λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, με πολύ αγάπη σου λέω, πήγαινε στο Θεό, ο Θεός θα σε οδηγεί, θα σε φωτίζει, θα σου αποκαλύπτει, θα έρχει το Πνεύμα το Άγιο, θα σου δίνει χαρά, ακόμη θα σε ελέγχει. Αλλά εν πάση περιπτώσει με οποιοδήποτε τρόπο θα σε οδηγεί και θα κατευθύνει τα βήματά σου. Ο Κύριος να είναι μαζί σου, αγαπητοί μου φίλοι. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τη χάρη του Χριστού φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, η ώρα πέρασε. Θα είμαστε μαζί στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμεθα ο Θεός μας, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίων, να σας ευλογεί όλους, πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.